Φίλες και φίλοι, συντρόφοι και συντρόφισες, όσο σημαντικό είναι το περιεχόμενο των σπουδών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, άλλο τόσο σημαντικός είναι και ο χώρος τον οποίο αυτό το περιεχόμενο δίνεται στο παιδί μας μαθητή, δηλαδή σχολική στέγη. Ας σκεφτούμε πως ένα παιδί από τα 6 του χρόνια μέχρι τα 18 του Βρίσκεται καθημερινά επί έξι τουλάχιστον ώρε σε ένα χώρο μέσα στο οποίο θα πρέπει να μάθει να σκέφτεται, να επικοινωνεί μέσω τη γλώσσα με του γύρου του, να αντιλαμβάνεται την αντικειμενική πραγματικότητα με του νόμου που τη διέπουν, να αθλείται, να ψυχαγωγείται και όποια άλλη δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση τη προσωπικότητά του. Προφανώ, η διαμόρφωση αυτού του χώρου του δημόσιου σχολείου παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο να αισθανθεί αυτό το χώρο δικό του να τον αγαπήσει. Η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να κανείς να πει πως μοιάζει με τη διαμόρφωση του παιδικού δωματίου από εμάς τους γονείς, όπου το κύριο χαρακτηριστικό είναι η αγάπη και η ασφάλεια έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει τα πρώτα βήματά του στην ελληνική ζωή. Το ίδιο ισχύει λοιπόν και για το σχολείο. Το αίσθημα που δημιουργεί στο παιδί από τον νηπιαγωγείο μέχρι την τρίτη ηλικίου, το σχολείο, είναι αποφασιστική σημασία για την προσέγγιση του απέναντι στη γνώση που θα του παρέχει. Το σχολείο πρέπει να δημιουργεί θετικά συναισθήματα στο παιδί, να το προδιαθέτει θετικά για τη διαδικασία τη μάθηση. Ιδρικά για τα προνήπια, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η πρώτη επαφή με το σχολείο. Για να δούμε όμω την πραγματικότητα. Με τη θέσπιση τη δίχρονη προποχρεωτική προσχολική αγωγή, το 2018, ενός μέτρου αναγκαίου που αποτελούσε για χρόνια διεκδίκηση όλη τη σχολική κοινότητα, η κυβέρνηση η ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε καμία ουσιαστική προετοιμασία, ούτε διέθεσε τα απαραίτητα κονδύλια από τον κρατικό προπολογισμό για σύγχρονε υποδομέ. Το αποτέλεσμα. Χιλιάδε προνήπια όλη τη Αττική να γνωρίζουν ουσιαστικά για πρώτη φορά το σχολείο σε αίθουσε κλουβιά, σε κοντέινερα ατάκτο ειδημένα σε προάβλιου χώρου δημοτικών, γυμνασίων αλλά και ελκύων, σε αίθουσε εκδηλώσεων σε δημοτικά. Μάλιστα, στο Δήμα Αρχανών, στο Τρίτο Νηπιαγωγείο, έχουμε τη συναρπαστική εμπειρία να κάνουν μάθημα τα νηπιάκια σε ισόγειο νοικιαζόμενο κατάστημα. Αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε κύριε, με την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία καθώς τα κόμματα που κυβέρνησαν και επιδιώκουν ξανά να ξανακυβερνήσουν το εχθρικό για το λαό και τα παιδιά μας κράτος, αντιμετωπίζουν τις ανάγκες τους ως κόστος. Παράλληλα, με ευθύνη του κράτους των κυβερνήσεων, των δημοτικών αρχών της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, όπως και της περιφερειακής δίκης του κ. Πατούλη με τα ακροδεξιά εξαπτέρυγά του, ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με σχολεία κακοσυντηρημένα, παρατημένα, επικίνδυνα, με σοβάδε να πέφτουν συνεχώ, όπω το πρώτο γυμνάσιο και πρώτο ηλικίο του Βίρονα, στο ειδικό δημοτικό στον Άγιο Δημήτριο, στο Μαρούσι και με έναν κατάλογο που συνεχώ δυστυχώ μεγαλώνει. Θα χρειαζόμασταν επίσης ώρες για να περιγράψουμε την επικίνδυνη κατάσταση για τα ειδικά σχολεία όπου εργαστήρια επαγγελματική εκπαίδευση, όπω το Νέο Ηράκλειο, έχουν προδιαγραφέ για 90 παιδιά και φοιτούν πάνω από 200. Στο ΕΓΑΛΕ έχουν προδιαγραφέ για 100 και στο χώρο ξεπερνούν τα 350 παιδιά. Το ίδιο και στον Άγιο Δημήτριο. Ενώ στο εναγκηλ Περιστερίου λειτουργεί σε δύο επίπεδα ο χώρο του ΕΠΑΛ με 72 μαθητές να κάνουν μάθημα ουσιαστικά στο αφιθέατρο λόγω φυσικά έλλειψη Επίσης, το τελευταίο διάστημα αναδείχθηκε με απαράδεκτους όρους το μεγάλο ζήτημα ενοικιαζόμενων σχολικών κτηρίων, τόσο με το μεγάλο πρόβλημα της έξωσης του 9 Δημοτικού Σχολείου στο Εγάλεο, όσο και με αυτό του 8ου Γυμνασίου και 7ου Λυκείου που στεγάζονται στην Εστία στη Νέα Σμύρνη, με ευθύνε φυσικά των αντίστοιχων δημοτικών αρχών τόσο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των προκάτοχών του του ΣΥΡΙΖΑ και στους δύο δήμου. Για το Δήμο Αθήνα. Θα χρειαζόμασταν τουλάχιστον μια ημερίδα να αναφέρουμε την κατάσταση των σχολικών κτηρίων εδώ. Αρκεί να πούμε ότι εν έτη 2023, στην πρωτεύουσα της χώρας, ναι αυτή, των αναπλάσεων του μεγάλου περιπάτου, με τις τουριστικές μπίζνες στο μεγάλο ξενοδόχο, το 23ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας λειτουργεί με διπλοβάρδια. Ενώ στην αναπτυσσόμενη κατά τα άλλα πεανία, το πρώτο και δεύτερο γυμνάσιο Έχουνε τοποθετηθεί κοντέινα στο προάβλιο του χώρο, όταν το μεγαλύτερο κομμάτι του κτιρίου του έχει κρυθεί ακατάλληλο, αλλά οι εργασίε δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Δεν υπάρχει σχέδιο, φίλε και φίλοι, για την ανέργηση νέων σχολείων στην έκταση τη ανάγκη που αντικειμενικά υπάρχει στην Αττική. Η πανδημία με τους πιο τραγικούς τρόπους αποκάλυψε ακόμα πιο έντονα την αύξηση του αριθμού των μαθητών ανατάξη που οι κυβερνήσει ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία διαδοχικά νομοθέτησαν. Πλέον υπάρχουν περιοχές στην Αττική που οι μαθητές στηβάζονται κυριολεκτικά 25 διατμήματα σε αίθουσες πολύ λίγων τετραγωνικών, ενώ σε γυμνάσια και ηλικία στην Αττική ο αριθμός των μαθητών ανατάξει φτάνει στους 27-28 μαθητές. Όλα αυτά έχουν αιτία την πολιτική που ακολουθήθηκε από τι δημοτικέ και περιφερειακέ αρχέ των κυβερνήσεων τη Νέα Δημοκρατία, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Να θυμίσουμε χαρακτηριστικά με τον Καλικράτη και τον Κλεισθένη, η συντήρηση των σχολείων μετακυλίστηκε στου Δήμου, χωρί όμω εκεί να δοθούν τα κατάλληλα κονδύλια. Και μάλιστα μέσω μνημονίων αποψηλώθηκαν οι τεχνικέ του υπηρεσίε. Καμιά όμω από τι δημοτικέ αρχέ τη Νέα Δημοκρατία, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, σε όλη την Αττική δεν έχει διεκδικήσει αποφασιστικά χρήματα για τι σχολικέ υποδομέ. Παρά μόνο αρκούνται στη διαχείριση και τη στήριξη του υπάρχοντο καθεστώτο. Το ΚΚΕ, το κόμμα μας, από την πρώτη στιγμή να θυμίσουμε ότι ήταν το μοναδικό κόμμα που καταψήφισε τις αντιδραστικές αναδιαρθώσεις που αφορούσαν την τοπική ειδίκηση, τον Καλλικράτη, τον Κλεισθένη, προβλέποντας όλα τα παραπάνω. Είναι απαραίτητο λοιπόν να σταματήσει άμεσα ο κατακαιρματισμός των ευθυνών όσο αφορά και τη σχολική στέγη. Αυτό που χρειάζεται είναι να συσταθεί ένα ενιαίο δημόσιο φορέα που να έχει την ευθύνη από την αρχή, δηλαδή την έβρεση του κατάλληλου χώρου και τη μελέτη, μέχρι και το τέλο, δηλαδή την παράδοση και την κατασκευή μαζί με τον κατάλληλο εξοπλισμό για τα σχολεία, εξασφαλίζοντα έτσι τόσο την αναγκαία κατασκευή των σχολείων σε κάθε περιοχή τη Αττικής, όσο και τη συντήρηση και την αναβάθμιση των ήδη υπάρχοντων. Αποτελεί επίγουσα ανάγκη να πραγματοποιηθεί και να ολοκληρωθεί ο αντισυσμικό έλεγχο σε όλα τα σχολικά κτίρια με ευθύνη του κράτου, στελεχώνοντα τι αρμόδιε υπηρεσίε του, προσδιορίζοντα το φορέα που θα είναι επιστοποιημένο με την ευθύνη, προβλέποντα ελέγχους όλων των βαθμών και όχι μόνο του πρωτοβάθμου που ουσιαστικά αφορούν τον οπτικό έλεγχο. Το βασικό και κύριο είναι για όλα τα παραπάνω πρέπει να υπάρξει γενναία χρηματοδότηση και σχεδιασμός που θα εξυπηρετεί τις μεγάλες ανάγκες για σύγχρονη σχολική στέγη. Το αυτονόητο για τα παιδιά μας να φοιτούν σε σύγχρονα και ασφαλή σχολεία ξέρουμε καλά από την ίδια την πείρα μας απαιτεί οργανωμένη δράση, διεκδίκηση, σύγκρουση με όλους όσους αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας ως κόστος. Οι γονεί πλέον αποκτήσαμε εμπειρία όλα τα χρόνια με τη δράση μας στου συλλόγου και στι ενώσει γονέων, με την κοινή δράση με τα παιδιά μα, του μαθητέ, όπω και με του δασκάλου και του καθηγητέ του. Πολύ περισσότερο σήμερα, ανεξαρτήτως πολιτική τοποθέτηση που μπορεί να έχει ω τώρα καθένα, βλέπουν καθημερινά στην πράξη όχι μόνο στα λόγια, ότι η δράση των δυνάμεων του ΚΚΕ στους χώρους της εκπαίδευσης είναι ουσιαστικά το εχέγγυο για τη συνέχεια και για τη μαζικότητα, αλλά όσο το δυνατόν και για την πιο αποτελεσματική προοπτική της διεκδίκησης για την εικονοποίηση όλων των αναγκών για τα παιδιά μας. Παλεύουμε ώστε τα παιδιά μας, η νέα γενιά, να έχει σχολεία και υποδομές που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Σας καλούμε λοιπόν να σκεφτείτε για όλη σας τη ζωή, για τι τάσει σας στον αγώνα, για τις πολιτικές επιλογές, ανεξαρτήτως από όποιες έχετε κάνει ο καθένας στο παρελθόν. Να σκεφτείτε ουσιαστικά όπως σκέφτεται ο καθένας μας για τα παιδιά του, που επιδιώκει για αυτά το καλύτερο και όχι το μικρότερο κακό που πάντα οδηγεί στο μεγαλύτερο. Για, τι τις στάσεις των παιδιών μας δεν κάνουμε ποτέ έκπτωση. Δεν υπάρχει πολυτέλεια και δεν, χαμέ, δεν μπορούμε να έχουμε χαμένο χρόνο. Καλούμε όλους σας λοιπόν να σκεφτείτε, να προβληματιστείτε, να συμπορευτείτε μαζί μας με το ΚΚΕ σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά μας και στους καθημερινούς αγώνες και στις εκλογές. Κόντρα λοιπόν στη λογική του πάμε όπου βγει, κόντρα στις κοιλάδες των τεμπών που καθημερινά αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας στα σχολικά κτίρια. Στο δίλημα λοιπόν ή τα κέρδη τους ή ζωές μας, εμείς διαλέγουμε το μέλλον την ασφάλεια και τα όνειρα της νέας γενιάς.